Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Προκειμένου να επιβάλλει την ειρήνη. Πέρα από τις πολιτικές φαντασιώσεις, πάντως, είναι γεγονός ότι η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια βρήκε τρόπους να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία σε μια σειρά από χώρες. Πάμε να δούμε σε ποιες. Από την Αλβανία, όπου χρησιμοποιεί τη ναυτική βάση του Αυλώνα, την Κύπρο, που εισέβαλε το 1974, τη Βόρεια Συρία, όπου κατέχει εδάφη, και το Ιράκ, μέχρι το Αζερμπαϊτζάν, όπου παρεμβαίνει στη σύγκρουση Αζέρων και Αρμενίων, το Κατάρ, αλλά και τη Σομαλία, όπου προσφέρει εκπαίδευση στον τοπικό στρατό, το Σουδάν και τη Λιβύη, όπου στηρίζει απροκάλυπτα τις δυνάμεις του Χαφτάρ, η Τουρκία αυξάνει συνεχώς το στρατιωτικό της αποτύπωμα με βάσεις και στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε τρεις υπήρους. Ναι, διόλα. Τουρκία. Niye Suriye'de diyorlar? Türkiye niye Libya'da diyorlar? Türkiye niye Doğu Akdeniz'de diyorlar? Türkiye niye Afrika'da diyorlar? Türkiye niye Balkanlar'da? Kafkasya'da, Orta Asya'da diyorlar? Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη ξεκίνησε το 2014 με τη βοήθεια που προσέφερε στην κυβέρνηση της Τρίπολης και το καθεστώς του Σάρατς σε όπλα, τεχνολογικό υλικό αλλά και χιλιάδες Σύρους μισθοφόρους. Στη Σύρια η εμπόλεμη κατάσταση με τους Κούρδους χρονολογείται από το 1984, ενώ η εμπλοκή της στον εμφύλιο της χώρας ξεκίνησε το 2011 απέναντι στις δυνάμεις του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Σήμερα κατέχει εδάφη γύρω από το Ιντλίπ και εκπαιδεύει τζιχαντιστές. Στο Ιρακινό Κουρδιστάν κατέχει 13 βάσεις από όπου εξαπολύονται επιθέσεις κατά του PKK. Στο Σουδάν, με πρόσχημα την αναστήλωση Οθωμανικών κτηρίων και μνημείων, υπάρχουν πληροφορίες για κατασκευή βάσης στο νησί Σουακίν, το οποίο η Άγκυρα έχει μισθώσει για 100 χρόνια. Στη Σομαλία η Άγκυρα έχει στήσει βάση κοντά στο Μογκαντίσο από το 2016, αφού συμμετέχει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των αποστολών του ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ταυτόχρονα εκπαιδεύει 10.000 Σομαλούς στρατιώτες. Στο Κατάρ, όπου υπάρχει ευρύ πεδίο οικονομικής συνεργασίας, η Άγκυρα έχει εγκαταστήσει βάση που αριθμεί 300 στρατιωτικούς, ενώ στην Αλβανία έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση των Τυράννων να χρησιμοποιεί την ναυτική βάση στην περιοχή του Αυλώνα. Because of the deepening crisis, a regime becoming more and more and more autocratic with all its structure, political, judicial, etc. And then it is surrounded by a very solid ideology, which is sort of a mixture between increasing nationalism, offensive nationalism, and Islamism. Mm-hmm. So this marriage is a sort of a blend, a mixture, cocktail, if you will, that creates this surge, which makes it repetitious. Mm-hmm. As you see, it's going in circles. It was in Syria, after a while it was in Libya, after a while it was Turkey versus Greece, and for a while it wasn't about Caucasus. Το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας σε αριθμό δυνάμεων είναι στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου οι στρατιώτες της υπολογίζονται σε περίπου 40.000. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.